Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό της εκπομπής θέλω να καλωσορίσω έναν μεγάλο Έλληνα και δεν είναι δική μου διαπίστωση μόνο, είναι με όλους όσους συζητάς, συνομιλείς, τον επίμονο της ΑΟΣ. Δεν είναι απλά ο πατέρας της ΑΟΣ, είναι ο επίμονος της ΑΟΣ, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Συγκρότημα του Maryland στα οικονομικά και μέλος της αντιπροσωπείας για την κύρωση του δικαίου της θαλάσσης στο Μοντέγκο Μπέι, ο κύριος Θεόδωρος Καριώτης. Λέω ο επίμονος της ΑΟΣ, γιατί αν δεν υπήρχε και ο κύριος Καριώτης, πολύ φοβάμαι ότι το θέμα αυτό θα είχε πάει στις ελληνικές καλένδες. Καλημέρα κύριε Καριώτη από το Ηράκλειο. Ναι, είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καριώτη, πριν πάω στα καθημάς, θέλω λίγο να ξανατοποθετήσετε, γιατί χάνουμε πολλές φορές το νήμα, μια συζήτηση την οποία μας υπέδειξε με χάρτες και αναλύσεις ο κύριος Τσαβούσογλου και ο κύριος Ερντογάν. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι το κάζους μπέλι ισχύει και για μισό μίλι παραπάνω επέκταση των χωρικών υδάτων. Πόλο δε στο Αιγαίο που γίνεται μια κλειστή ελληνική λίμνη, έτσι είπε ο Τσαβούσογλου. Μας είπαν ότι η υφαλοκρηπίδα δικαιούται μόνο η πυρωτική ακτή της Τουρκίας. Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Και μας υπέδειξαν ότι η οριοθέτηση ΑΟΣ, που αυτοί τη λένε υφαλοκρηπίδα για τους δικούς τους λόγους, όπως έχετε εξηγήσει, γίνεται μόνο με την αρχή της ευθυδικίας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο νότιο κριτικό πέλαγος. Νομίζω ότι ξεκάθαρα για χρόνια τώρα παραβιάζουν τη συνθήκη του ΟΗΕ, τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, και γι' αυτό το 1982 ήταν μία από τα τέσσερα κράτη που δεν υπέγραψαν το δίκαιο της θάλασσας, ούτε πρόκειται να το κάνουν ούτε να επικυρώσουν, και συνεχίζουν να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας. Όσο αφορά το τελευταίο, το θέμα της ευθυδικίας, είναι ένα θέμα που συνήθως ή πάει κανείς με τη μέση γραμμή ή πάει με ευθυδικία, όταν όμως αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου της Χάγης ή του δικαστηρίου του Αμβούργου, όπου εκεί δεν μπορούμε να πάμε, διότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και στο Αμβούργο πηγαίνουν μόνο τα κράτη μέλη της σύμβασης του δίκαιου της θάλασσας. Η ιστορία του Καστελόριζου είναι επίσης πάρα πολύ γνωστή και το βιολί του συνεχίζεται. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι φαίνεται όμως ότι η κατάσταση έχει πολύ χειροτερεύσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ επικίνδυνο. Από ό,τι διάβασα χθες, προσπαθούν να προκαλέσουν και το ελληνικό λιμενικό, μήπως χτυπήσει κάποια ακτεωρώ των Τούρκων και δημιουργηθεί ένα επεισόδιο το οποίο θα έχει άσχημη κατάληξη. Κύριε Καριώτη, οι Αμερικάνοι, θα ήθελα να προσθέσω, είναι πανικόβλητοι αυτή τη στιγμή, φοβούμενοι ότι έχουν φτάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, διότι σίγουρα οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν ελληνοτουρκική σύγκρουση. Θα σας ρωτήσω για τους Αμερικανούς συνέχεια. Θέλω να μου διευκρινίσετε το εξής. Πόθεν προκύπτει ο ισχυρισμός Τσαβούσογλου Ερντογάν ότι η υφαλοκρηπίδα δικαιούται μόνο η πυρωτική ακτή της Τουρκίας? Αυτό είναι από τα πιο παράνομα που έχουν κάνει και αυτό ακριβώς ήταν και το θέμα. Είπανε το δίκαιο της θάλασσας λέει ξεκάθαρα ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, ότι τα νησιά έχουν ΑΟΣ. Ήταν το θυμισμένο άρθρο 121 του δίκαιου της θάλασσας. Και αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Εγώ ήμουν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ και θυμάμαι τους Τούρκους να αντιστέκονται σε αυτά τα πράγματα και γι' αυτό συνεχίζουν ακόμα και τώρα να μιλάνε μόνο για υφαλοκρηπίδα και όχι για ΑΟΣ. Διότι η ΑΟΣ υπερτερεί σαν έννοια της υφαλοκρηπίδας και δεν το έχουν αποδεχτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα αυτά που κάνουν τώρα, ιδιαίτερα με το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, είναι κάτι που ισχύει από το 1982, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας, η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα συμπίπτουν. Ένα 10% του Αιγαίου μπορεί να ανήκει στην Τουρκία και το υπόλοιπο στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν φτάσει νομίζω στον 25ο
μεσημβρινό και λένε ότι εμείς εδώ είμαστε στη μέση του Αιγαίου. Το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να μας διευκρινίσετε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, κύριε Καριώτη, είναι ο ισχυρισμός Τσαβούσογλου Ερντογάν ότι εμείς αναγνωρίζουμε χωρικά ύδατα 6 ναυτικών μιλίων στην Ελλάδα, στα νησιά της, και πάλι καλά. Διότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να το δούμε και διαφορετικά. Πάντως, το να πάνε έως τα 12 ναυτικά μίλια οι Έλληνες είναι παραλογισμός, είναι, αντιβαίνει τη διεθνή αντίληψη, μας λένε, γίνεται κλειστή θάλασσα ελληνική το Αιγαίο και παρεμποδίζει την αυσιπλοή από τα στενά να πάει, για παράδειγμα, στη Μερσίνα. Δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ... Ναι. Ναι, τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Καταρχάς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι 148 κράτη στον κόσμο και τα 147 έχουν εγελίδα ζώνη χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό περιλαμβάνει και την Τουρκία. Η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και 12 στη Μεσόγειο και έχει μόνο 6 στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Και... Θα σε εξηγώ. Αυτό βέβαια είναι και ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας που αρχίζει και σκέπτεται, το έχει κάνει ήδη, να κάνει τμηματικές επεκτάσεις των χωρικών υδάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ στον κόσμο κάποιος να πάει στα 12 μίλια και να του πούνε σας χειρίσουμε τον πόλεμο. Έχετε πει ότι αν μιλάμε για παραβιάσεις του δικαίου της θαλάσσης και του διεθνούς δικαίου, εν τινή τρόπο το πράττει και η χώρα μας όταν σαλαμοποιεί την επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Ναι, το έχει κάνει σε δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι η τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων και άλλο η τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ. Υπάρχουν δεκάδες οριοθετήσεις αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε όλα στις θάλασσες και ωκεανούς του πλανήτη Γη και δεν υπάρχει ούτε μία τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ και την κάναμε εμείς με την Αίγυπτο που νομίζω τελικώς θα έχει και δυσμενείς επεκτάσεις στο μέλλον. Γιατί το λέτε ότι θα έχει δυσμενείς επεκτάσεις? Διότι φαίνεται ότι καταρχάς προσπάθησαμε εμείς, πήγε ο κύριος Δένδια στο Κάιρο και ήθελε να κάνει μία ελληνογυπτιακή οριοθέτηση ΑΟΣ για να τορπιλήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και βλέποντας πόσο ανάγκη έχουμε εμείς από αυτό το πράγμα, οι Αιγύπτιοι έκαναν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν χρησιμοποιήθηκε η μέση γραμμή, αντί να είναι 50-50 η ΑΟΣ που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κράτη, είναι 60-40. Και το χειρότερο από όλα, σταματήσαμε στον 28ο μεσημβρινό, αντί στον 30ο μεσημβρινό, διότι έτσι οι Αιγύπτιοι θέλουν πάντα να δείχνουν ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι που δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Ένα άλλο βέβαια που συνέβη είναι ότι σε σχέση με αυτό βέβαια, ναι, είναι ότι γιατί κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ. Κάναμε με την Ιταλία, κάναμε τώρα με την Αίγυπτο. Ο κύριος λόγος είναι να δημιουργούμε οικόπεδα που θα τα δίνουμε σε εταιρείες να ψάξουν για υδρογονάνθρακες. Εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοιο πράγμα. Κάναμε ΑΟΣ μόνο για την Αγία και οι Αιγύπτιοι έστειλαν μετά στη δική τους ΑΟΣ και είπανε αυτά είναι τα οικόπεδα που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε να ψάξουμε για υδρογονάνθρακες. Όλα τα κράτη της Μεσογείου ψάχνουν για υδρογονάνθρακες εκτός από εμάς. Η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, ακόμα και το Λίβανο τώρα. Θα ήθελα να πούμε και κανένα δύο λόγια για την Ισραηλινο-Λιβική Συμφωνία. Λιβανική Συμφωνία. Θα την πούμε. Θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι ακόμη σε σχέση με τους τουρκικούς ισχυρισμούς και μετά πάμε στα καθημάς. Ναι, ναι. Η επίκληση της ευθυδικίας που είναι, όπως είπατε εσείς, αν πας σε ένα δικαστήριο, ένα ενδεχόμενο, από την πλευρά Τσαβούσογλου γίνεται παραθέτοντας τρεις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και λέγοντας ορίστε. Η ευθυδικία είναι η λύση. Είναι μόνο αυτές οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, μόνο με ευθυδικία? Όχι βέβαια, ίσα-ίσα. Αυτές είναι οι τρεις μοναδικές περιπτώσεις. Τις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακριβώς η μέση γραμμή. Και αυτά, το θέμα βέβαια της ευθυδικίας,
έχει σχέση με εμάς, σχέση με το Καστελόριζο, αλλά με τίποτε άλλο. Τώρα. Νησιά που βρίσκονται κοντά στην ακτή ενός άλλου κράτους και είναι και μικρά νησιά, δεν τους δίνουν πλήρη επίρρεια. Αλλά αυτό συμβαίνει με το να πάει κανείς στη Χάγη και να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Όπου οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να πάνε στη Χάγη, διότι εμείς πολύ σωστά, η κυβέρνηση, η τελευταία τουλάχιστον κυβέρνηση, έχει πει η μοναδική μας διαφορά είναι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και τίποτε άλλο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και έρχομαι έτσι στα κάθε μας. Πώς ακούτε αρχικώς τη συζήτηση να κάνουμε επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης νότια της Κρήτης, νότια-νότιο-ανατολικά? Ναι, κοιτάξτε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καταρχάς, όπως σας εξήγησα, εμείς φωνάζουμε για παραβιάσεις δίκαιο θάλασσας της Τουρκίας. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε και υπάρχουν και άλλοι που λένε να έχουμε 12 μίλια από την δυτική πλευρά στο Αιγαίο, η Εύβοια παραδείγματος χάρη, η Άνδρος και τα λοιπά, να είναι 12 μίλια. Στην Κρήτη είναι λίγο πιο κωμικό, υπό την έννοια ότι μιλάμε για 12 μίλια νοτίως και δεν μιλάμε βόρεια, δυτικά ή ανατολικά. Επιπλέον, όταν λένε αυτό, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αν θέλουν να πάνε δυτικά της, νότια της Κρήτης, τότε θα είναι ακόμα χειρότερο εάν αγνοήσουν τη Γάβδο. Γιατί και η Γάβδος δικαιούται 12 ναυτικά μίλια. Έχετε και δίκιο. Μπαίνουμε μέσα στην καρδιά του τουρκο-λιβικού μνημονίου ακόμα καλύτερα. Έχετε δίκιο. Και εάν πούνε δηλαδή πάμε 12 μίλια και αγνοήσουν τη Γάβδο, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο παράπτωμα της Ελλάδας. Άρα λέτε ότι δεν πρέπει κανείς να λησμονά τα χωρικά ύδατα από την πλευρά της Γάβδου. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Είστε σαφείς σε αυτό. Τώρα, έρχομαι στα καθημά μας ως εξής. Έχετε ένα άρθρο εκ νέου δημοσίευση χθες βράδυ στο Ελλάς Journal, στο οποίο ουσιαστικά λέτε ότι φαίνεται μία αλλαγή στάσης παρούσας κυβερνήσεως στην υπόθεση της ΑΟΣ. Αφήνεται όμως αρκετές αιρεσιμότητες συνδέοντάς το με τους υδρογονάνθρακες. Και το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως είναι, αφού έχει δώσει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ ο νόμος Μανιάτη στην οριοθέτηση με τη Λιβύη, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση γραμμή, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι κορονίδα, με την έννοια ότι συντεταγμένες αυτές έχουν κατατεθεί και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Γιατί δεν το λέμε? Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά ο κ. Μανιάτης, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες πολιτικούς που γνωρίζουν τα θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και έκανε αυτή την μονομερή, μπορεί να πει κανείς, οριοθέτηση, όπου τα οικόπεδα που θέλει τώρα να αρχίζουν έρευνες η Exxon Mobil, διότι η Total έφυγε από την περιοχή, είναι μέσα στην οριοθετημένη αυτή γραμμή. Συνορεύουν δηλαδή τα οικόπεδα αυτά με την ΑΟΣ της Λιβύης, και ούτε οι Λίβοι είχαν αντιδράσει τότε, ούτε κανένας άλλος. Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή αν ρωτήσετε Φόσκολο, Κονοφάγο και τους υπόλοιπους που συνέχεια, όχι ότι ξεχνώ τα ονόματά τους, αλλά πρέπει να βάλω και άλλα 5-6 ονόματα μαζί με αυτούς τους κυρίους, έχουν πει ότι τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Ελλάδας βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Και έχουμε καθυστερήσει, και όπως έχω γράψει και από παλιότερα, αν είχαν συμβεί αυτό 20-25 χρόνια, γιατί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν εκεί για πάρα πολλά χρόνια, δεν θα είχαμε τα μνημόνια που είχαμε τη δεκαετία του 2010. Κύριε Καριώτη, το αμέσως επόμενο λογικό ερώτημα είναι, γιατί στην ατζέντα τη δική μας δεν υπάρχει οριοθέτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία? Α, αυτό είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που έχουμε κάνει, το οποίο έπρεπε να το κάνουμε και χθες και σήμερα ή αύριο. Νομίζω ότι το μήνυμα που έχουν πάρει από τους Τούρκους, που επίσημα δεν το έχουν αναφέρει, είναι ότι και αυτό, όπως η επέκταση στα 12 μίλια στο Αιγαίο, αποτελεί κάζους μπέλι για την Τουρκία. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν είναι αυτή που έχει οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα, όπως λέει η ίδια, με το ψευδοκράτος? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, μα κοιτάξτε, αυτοί έχουν θαλάσσια σύνορα
με την Κύπρο. Βέβαια, λένε ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν καμία σχέση η ΑΟΣ του Ισραήλ, και το έχει υποδεχτεί και το Ισραήλ ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με ΑΟΣ Τουρκίας ή υφαλοκρηπίδα Τουρκίας. Επομένως, το σκεπτικό μας ότι το κάνανε αυτοί, αυτά πρέπει να συμβεί από το 2004 που ο Μακαρίτης, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ανακήρυξε ΑΟΣ. Και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διστάσει να το κάνουν. Και ο μόνος λόγος, υποθέτω, που δεν το έχουν κάνει είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο. Αυτή την περίπτωση σίγουρα θα μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Διότι η οριοθέτηση, καταρχάς οι γεωγραφικές συντεταγμένες έχουν ήδη οριστεί. Αν ρωτήσετε υδρογραφική υπηρεσία της Κύπρου ή της Ελλάδας, θα σας πούνε ότι αυτές είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες και συμπίπτουν. Mm. Το κλειδί, βέβαια, σε αυτή την οριοθέτηση είναι η στρογγύλη. Αν δεν υπήρχε η στρογγύλη, τότε εμείς δεν θα είχαμε θαλάσσια σύνορα με την, με την Κύπρο, και θα είχαν θαλάσσια σύνορα οι Τούρκοι με την Αίγυπτο. Η Τουρκία, βάσει του δίκαιου θάλασσας, δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος, δυστυχώς, γι' αυτό έκανε και τη δημοτική οριοθέτηση, για να αφήσει κενό ότι ίσως υπάρχει και μια πιθανότητα να έχουμε θαλάσσια σύνορα εμείς με την Τουρκία. Εδώ συμπίπτεται με την άποψη ενός γνωστού σας και πολύ ικανού χαρτογράφου και οριοθέτη, του κυρίου Ζινώνος, ο οποίος είπε ότι κακώς δεν είδαμε και το μετά τον 28ο μεσημβρινό σε αυτή τη μερική, που ο ίδιος επίσης, όπως εσείς, διαφώνησε γιατί τμηματική ΑΟΣ. Και επίσης ο κύριος Ζήνωνος λέει κλείσιμο κόλπων, ευθείες γραμμές βάσης και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Συμφωνώ απολύτως. Ο κύριος Ζήνωνος είναι ένας από τους Κύπριους ανθρώπους που γνωρίζει το δίκαιο θάλασσας και ιδιαίτερα οριοθετήσεις καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Είναι ο πιο ειδικός στο θέμα. Αυτός ήταν υπεύθυνος για τις οριοθετήσεις που έκανε η Κύπρος με τα άλλα παραθαλάσσια κράτη στην περιοχή, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αυτή η άρνησή μας είναι πολύ προβληματική, και νομίζω και ο κ. Ζήνωνος εξήγησε ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο 28ος παράλληλος, και ότι κάποια στιγμή θα θέλουν οι Τούρκοι να φτάσουν μέχρι εκεί και να μας πάρουν την μισή μας ΑΟΣ στην Μεσόγειο. Θυμάμαι ότι είστε ο άνθρωπος που σε ένα debate για το θέμα της ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με τον καθηγητή Ροζάκη δημόσια αντιδικήσατε και κέρδισε στην κοινή γνώμη δική σας άποψη. Ο καθηγητής Ροζάκης επανήλθε με ένα άρθρο πρόσφατα, στο οποίο είπε ότι να το δούμε το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, 12 νότια της Κρήτης, αλλού 8, αλλού 10, να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ειδική κατάσταση. Επειδή η Τουρκία μιλάει για ειδικές περιστάσεις, δεν λέει το ίδιο πράγμα στο Αιγαίο, πώς την ακούτε την άποψη του κύριου Ροζάκη? Κοιτάξτε, πιστεύω ο κύριος Ροζάκης είναι ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που γνωρίζει ως ελάχιστη το δίκαιο της θάλασσας, και πολλές φορές δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα παρερμηνεύει ή δίνει κάποια άλλη ερμηνεία κτλ. Ο ίδιος γνωρίζει, όπως το ανέφερα ήδη, θα μας κοροϊδεύουν οι υπόλοιποι λαοί όταν λέμε 6 εδώ, 8 εκεί, 10, 12 κτλ. Και προσπαθεί να βρεθεί ένας τρόπος επίλυσης της ελληνικής διαφοράς, χωρίς ίσως να πάμε στη Χάγη με μια διμερή συμφωνία κτλ. Και η οποία δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που το ζητάει, και παραξενεύτηκα πάλι. Το συνεχίζει για καιρό αυτό το πράγμα γενικότερα. Μερικές φορές, βέβαια, επειδή ήταν από τους ανθρώπους που έγραψαν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον την έννοια της υφαλοκρηπίδας, αρνείται να αποδεχτεί ότι η ΑΟΣ υπερτερεί της υφαλοκρηπίδας, και δεν υπάρχει σχέση και δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για υφαλοκρηπίδα, γιατί παίζουμε και το παιχνίδι της Τουρκίας. Η Τουρκία μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, εμείς θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ΑΟΣ. Ναι, αλλά και τον 28ο μεσημβρινό εσείς τον βρίσκετε προβληματικό. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να είναι μια βάση συμφωνίας και συνεννόησης και με την Αίγυπτο και με την Τουρκία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, μα εκεί είναι το πιο επικίνδυνο. Δηλαδή,
έμεσα ο κύριος Ροζάκης αποδέχεται ότι τα σύνορά μας στην Ανατολική Μεσόγειο σταματάνε στον 28ο Μεσημβρινό. Και αποκλείει Ρόδο, Κρήτη, συγγνώμη, Ρόδο, Καστελόριζο κτλ. Και έτσι που το αναφέρει, σου λέει έχει δικαίωμα η Τουρκία να έχει θαλάσσια σύνορα μαζί μας μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό και όχι τον 30ο που είναι η σωστή οριοθέτηση, όπου, διότι όπως σας εξήγησα, στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα μαζί μας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται η πλειοψηφία των υδρογοναθράκων. Και όταν ο κύριος Ροζάκης λέει οι Τούρκοι να φτάσουν και μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό, σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Και το αφαιρεί αυτό από τη δική του συζήτηση. Φαίνεται ότι έμεσα αποδέχεται ότι εμείς δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με το Μαρτυρικό νησί. Τώρα πάω σε αυτό που υπενιχτήκατε ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες. Είναι η Συμφωνία Οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ. Γράψατε, διότι ο επιδιαιτητής εδώ ήταν ο Αμερικανικός παράγοντας δια του Άμος Χονκστάιν, και είπατε ότι προσοχή, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση με την Τουρκία με ίδιο επιδιαιτητή. Ναι, βέβαια, διότι μην ξεχνάτε ότι βλέποντας τον χάρτη και βλέποντας τη γεωγραφική θέση των δύο κρατών, είναι παρακείμενα κράτη, δεν είναι αντικείμενα κράτη και δεν έχουν νησιά. Τα νησιά είναι το πρόβλημα πολλές φορές σε παγκόσμιες οριοθετήσεις, και είπανε το Ισραήλ, εδώ είναι η γραμμή η δική μας, εδώ είναι η δικιά μας, λέει το Λίβανο, και πάνε οι Αμερικανοί και λένε μέση γραμμή, και παίρνει το μισό η κάθε χώρα που απαιτούσε. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρχαν και δύο περιοχές με υδρογονάθρακες, η μία ήταν κοντά στο Ισραήλ και η άλλη στο Λίβανο, και αυτές οι δύο περιοχές δόθηκε σε κάθε ένα κράτος το δικό του κοίτασμα. Mm-hmm. Και απλώς επειδή βλέπω και τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κύριος Μπάιντεν και όλα αυτά που ήταν πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντική αυτή η οριοθέτηση, γιατί μην ξεχνάμε ο Λίβανος με το Ισραήλ έχουν τέτοια εχθρική θέση που είναι χειρότερη από την ελληνοτουρκική διαφορά. Και όμως τα βρήκανε. Αποφάσισαν να δεχτούν αμέσως τη λύση των Αμερικανών, και εκεί είναι που φοβούμαι εγώ ότι θα έρθουν οι Αμερικανοί και θα πούνε και σε εμάς να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά, και μπορούν να πούνε συμφωνούμε με τον κύριο Ροζάκη να ξεκινήσετε από τον 28ο παράλληλο. Εκείνο επίσης που πρέπει να τονιστεί, που μπορεί να γίνει και στην ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ότι οι δύο αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν συναντήθηκαν ποτέ. Υποθέτω δεν ξέρουν ίσως και τη σύνθεση της κάθε αντιπροσωπείας. Οι Αμερικανοί συναντώνται με την αντιπροσωπεία του Λιβάνου και μετά σε διαφορετικό μέρος την αντιπροσωπεία του Ισραήλ. Και αυτό έγινε σε όλους τους γύρους των συνομιλιών που υπήρξαν. Άρα λέτε ότι για φανταστείτε να συμβεί αυτό και μεταξύ ΜΟΝ και Τουρκίας, να μην συναντηθούν ποτέ παρά να τους βλέπουν μόνο οι Αμερικανοί. Και δεν είναι το ίδιο, λέτε. Δεν είναι ίδια η διαφορά. Ναι, βεβαίως δεν είναι. Δηλαδή, σας είπα, η διαφορά η δική μας είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη. Αλλά οι Αμερικανοί, επειδή φοβούνται, θέλουν ουσιαστικά να λυθεί αυτή η διαφορά. Είναι τρομοκρατημένοι και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στη Γουάστον, σε περίπτωση ότι υπάρξει μια ελληνοτουρκική σύραξη με συνέπειες που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί άλλο να συμβεί. Και νομίζω τώρα είναι μια περίπτωση που θέλουν να πούνε είμαστε σε φόρμα, κάναμε αυτή την καλή οριοθέτηση, να πάμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τους Τούρκους να κάνουν μια παρόμοια οριοθέτηση. Αλλά αυτή η παρόμοια οριοθέτηση δεν έχει καμία σύγκριση με την εύκολη οριοθέτηση που έγινε ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Γιατί θα σας πει κάποιος να μην θέλουμε έναν επιδιαιτητή να λύσει τη διαφορά και να τελειώνουμε, να ηρεμήσουμε, ή δεν είναι αυτό? Όχι, εγώ θα το δεχόμουν, βέβαια, και το γεγονός ότι θα έρθουν δεν σημαίνει ότι εμείς
θα αποδεχτούμε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί να πούμε ότι εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία στον 28ο μεσημβρινό. Αυτό είναι το κλειδί. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι το κλειδί που θα χρησιμοποιήσουν την Αιγυπτιακή συμφωνία, διότι σας εξηγώ, καταρχάς, να έρθουν να συζητήσουν αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος εμείς να το εμποδίσουμε και να πούμε στους Αμερικανούς ελάτε να κουβεντιάσουμε είναι να κάνουμε οριοθέτηση με την Κύπρο πρώτα. Αν κάνουμε οριοθέτηση με την Κύπρο, εμείς δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία στη Μεσόγειο. Τόσο δεν υπάρχει λόγος να πούν οι Αμερικανοί να λύσουν την οριοθέτηση του Αιγαίου. Γιατί μάλιστα αν συμβεί κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν πρόκειται να δώσουν οι Αμερικανοί, ό,τι και να σημαίνει αυτό το να δώσουν, κάποιο είδος μεγαλύτερη ΑΟΣ από αυτή που δικαιούται η Τουρκία στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Το μόνο που θα τους δώσουν είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί μην ξεχνάτε επίσης ότι όλοι οι Τούρκοι κατέβηκαν από το Αιγαίο όταν ανακάλυψαν ότι δεν έχουμε υδρογονάθρακες και στο Αιγαίο και η πλειοψηφία των υδρογονάθρακων μας είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με το χθεσινό βράδυνο άρθρο σας στο Ελλάς Journal. Λέτε ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ, βεβαίως έχουμε χάσει 10-15 χρόνια ουσιαστικά. Φαίνεται ότι στρεφόμαστε, αλλά κρατάτε επιφυλάξεις στο ζήτημα της ΑΟΣ και στους υδρογονάνθρακες. Ναι, κοιτάξτε, κρατάω επιφυλάξεις υπό την έννοια ότι φαίνεται τόσα χρόνια κοιμόμαστε και αισθάνομαι ότι ξυπνήσαμε γρήγορα και καθυστερημένα, διότι μέχρι πρόσφατα, ξέρετε, και μέχρι την ρωσο-ουκρανική κρίση, τη στιγμή εκείνη είχε κάνει δήλωση ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Όλοι στην περιοχή, οι λαοί, Ισραήλ, Λίβανο, Κύπρος ψάχνουν για δεκαετίες τώρα για υδρογονάνθρακες. Εμείς αρνούμεθα μέχρι τώρα και ξαφνικά κάνει μια κολοτούμπα ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κόλπος του Μεξικού κτλ. Και αποφάσισαν πολύ σωστά, έστω και καθυστερημένα, να το κάνουν. Και πρέπει αυτή η έρευνα στα δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης να προωθηθεί το συντομότερο δυνατόν. Και έχει σημασία ότι μέχρι στιγμής, επειδή είναι και η Αμερικάνικη εταιρεία και η ExxonMobil, δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την περιοχή που είναι δίπλα από τη Λιβύη και θα ψάξουμε εμείς δίπλα από τη Λιβύη στη δική μας ΑΟΣ η Τουρκία. Mm. Η Τουρκία μέχρι στιγμής, ο κ. Τσαβούζος, ο κ. Ερντογάν, δεν ξέρω γιατί το έχουν ξεχάσει αυτό το θέμα, εκτός αν δεν διαβάζουν το τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, πρωταρχική σημασία λοιπόν είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, να κλείσει η εκκρεμότητα οριστικά με την Αίγυπτο, δεν ξέρω αν μπορεί να κλείσει εποφελία πια δική μας. Και βεβαίως με την Αίγυπτο πρέπει αυτό που πρέπει να γίνει, να γίνει η σωστή οριοθέτηση, πλήρη οριοθέτηση. Δεν πρέπει να σταματήσουμε στην οριοθέτηση αυτή την βηματική. Ήταν κάτι που επεδίωξαν οι Αιγύπτιοι και πρέπει να τους πούμε τώρα να κάνουμε μια πλήρη σωστή οριοθέτηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε κάνει την οριοθέτηση με την Κύπρο, αυτοί αντιλαμβάνονται πλέον ότι δεν έχουν ΑΟΣ με την Τουρκία και θα μπορούσαν εύκολα να επεκταθεί αυτή η ΑΟΣ των δύο κρατών. Να γιατί λοιπόν η οριοθέτηση με την Κύπρο είναι κομβική σημασία. Θέλω κλείνοντας, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά, έτσι, τη δική μας συμπεριφορά. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία? Για τη δική μας συμπεριφορά δεν είμαι σίγουρος. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι, επειδή το παίρνω από την ζωή στη Washington 50 χρόνια, το παίρνω από τους Αμερικανούς, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πανικόβλητη για έναν ίσως σύντομο ελληνοτουρκικό πόλεμο, διότι ήδη έχουν πει πολλές φορές ότι θα επέμβουν μετά από δύο μέρες ενός τέτοιου πολέμου. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει στο εσωτερικό μέτωπο της πατρίδας μας? Κοιτάξτε, το εσωτερικό είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε πάντοτε. Έχουμε μια εμφυλιακή διάθεση, εμφύλιοι πόλεμοι από την αρχαία Αθήνα και Σπάρτη. Συνεχίζονται μέχρι τώρα. Υπάρχουν και διάφορα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και δεν υπάρχει μια έτσι γραμμή στην εξωτερική πολιτική.
ακόμα και ο κύριος Τσίπρας τώρα τελευταία άρχισε να μιλάει και για τα 12 μίλια. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπω να ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και να υποστηρίζει τις θέσεις μας σε σχέση με την ΑΟΣ. Και ο κύριος Μητσοτάκης αρχίζει, φαίνεται, και έχει περισσότερα προβλήματα από ό,τι σκεφτόταν ότι έχει. Έχει εκλογές του χρόνου, επομένως όλοι αρχίζουν και σκέπτονται το δικό τους μέλλον και όχι τόσο το μέλλον της Ελλάδας. Κύριε Καριώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίδη.